Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τον τρόπο εγκατάστασης της πλατφόρμας Webex στον υπολογιστή σας, την οποία θα χρησιμοποιήσετε ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά τα σεμινάρια μας. Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome και πληκτρολογούμε στη γραμμή αναζήτησης Webex Download και επιλέγουμε το πρώτο αποτέλεσμα της αναζήτησης. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο κάτω μέρος της σελίδας Webex, ώστε να επιλέξουμε την εγκατάσταση της εφαρμογής Webex Meetings. Επιλέγουμε το ανάλογο πεδίο, σύμφωνα με το λειτουργικό μας σύστημα, αντίστοιχα για Windows ή για Mac. Εμείς θα επιλέξουμε να γίνει εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows. Κάνουμε κλικ στο συγκεκριμένο πεδίο και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εκτελέσιμου αρχείου Webex App. Για τους χρήστες που επιθυμούν να συνδεθούν με κινητή συσκευή όπως tablet ή κινητό τηλέφωνο, κατεβάζουν την εφαρμογή Cisco Webex Meetings από το Play ή το App Store, αντίστοιχα για συσκευές Android ή iOS, και ό,τι δικαιώματα μας ζητά επιλέγουμε Accept ή Επιτρέπεται ανάλογα με τη γλώσσα που έχουμε επιλέξει. Μόλις δούμε λοιπόν ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Άνοιγμα. Στη συνέχεια επιλέγουμε Next, επόμενο, έπειτα I accept, ότι συμφωνούμε με τους όρους, και επιλέγουμε πάλι Next και πατάμε το Install ώστε να γίνει εγκατάσταση. Και εδώ επίσης επιλέγουμε Ναι. Περιμένουμε για λίγο να γίνει εγκατάσταση και όταν ολοκληρωθεί πατάμε το Finish. Πλέον έχουμε κατεβάσει την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούμε να συνδεθούμε την ημέρα του σεμιναρίου. Συνήθως μία ώρα πριν από την ώρα έναρξης λαμβάνετε ένα email όπως αυτό εδώ, ώστε να κάνετε Join Meeting πατώντας το πράσινο κουμπάκι που βλέπετε στην οθόνη και βρίσκεται στο σώμα του email, το οποίο πατώντας το μας μεταφέρει στο περιβάλλον του σεμιναρίου, όπου εμφανίζεται αυτό το μήνυμα και επιλέγουμε Άνοιγμα Cisco Webex Meeting, και για να μην μας εμφανίζεται συνεχώς μπορούμε να επιλέξουμε να επιτρέπετε σε αυτό το σημείο εδώ να ανοίγει πάντα με αυτή την εφαρμογή. Οπότε επιλέγουμε Άνοιγμα Cisco Webex Meetings. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου μας ζητάει να γράψουμε ολογράφως το όνομά μας και το πεδίο που, βρίσκεται ακριβώς από κάτω, το email μας. Γράφουμε με προσοχή τα στοιχεία μας και πατάμε Next. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο μας προετοιμάζει για τη σύνδεσή μας στο σεμινάριο. Στο παράθυρο αυτό, αν μας ρωτήσει Join with Computer Audio ή είσοδο με χρήση μικροφώνων, πατάμε Επιτρέπεται, αποδοχή σε όλα. Έπειτα, αν δούμε ότι το μικρόφωνο μας είναι ανοιχτό, που συνήθως είναι ανοιχτό προεπιλεγμένα, θα το δείτε που είναι πράσινο, κάτω αριστερά το κλείνουμε. Το πατάμε και θα δείτε ότι αυτομάτως γίνεται κόκκινο με την ένδειξη Unmute. Επίσης, εάν δεν θέλετε να έχετε ενεργοποιημένη την κάμερά σας, την απενεργοποιείτε αντίστοιχα κάτω χαμηλά, επιλέγοντας Stop Video, και αυτομάτως διακόπτεται η κάμερα και βλέπετε το εικονίδιο να γίνεται κόκκινο. Όταν έχουμε τακτοποιήσει τις ρυθμίσεις μας και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε, επιλέγουμε το πράσινο κουμπάκι Join Meeting, ώστε να εισέλθουμε στο δωμάτιο του σεμιναρίου. Τα εργαλεία που θα σας χρειαστούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι το ηλεκτρονικό χεράκι, το οποίο μπορείτε να το βρείτε κλικάροντας τη φατσούλα κάτω δεξιά σε αυτό το σημείο και επιλέγοντας Raise Hand, ώστε να σας δοθεί ο λόγος με σειρά προτεραιότητας, και
Επίσης, σας ενδιαφέρει το εργαλείο του chat που βρίσκεται κάτω δεξιά, το εικονίδιο με το συννεφάκι όπως θα δείτε εδώ, όπου μπορείτε να υποβάλλετε γραπτά το ερώτημά σας, το οποίο πληκτρολογείτε και πατώντας Enter το στέλνετε σε όλους ώστε να καταγραφεί και να απαντηθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Εφόσον σας δοθεί ο λόγος, ενεργοποιείτε το μικρόφωνο κάτω αριστερά, επιλέγοντας Unmute, θα το δείτε να γίνει πράσινο, και σε περίπτωση που έχετε κάμερα και θέλετε να την ενεργοποιήσετε, αντίστοιχα επιλέγετε Start Video. Τέλος, σε περίπτωση που θέλετε να αποχωρήσετε από το σεμινάριο, πατάτε το κόκκινο σύμβολο Χ κάτω δεξιά και επιλέγετε Leave Meeting. Αυτά είναι τα βασικά εργαλεία που θα σας χρειαστούν. Στο σημείο αυτό μπορείτε να δείτε κάποια βασικά tips για τη βέλτιστη λειτουργία της εφαρμογής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.